Σας άκουσα με προσοχή, κυρία Υπουργέ. Αναγνωρίσατε πράγματι την μεγάλη παραβατικότητα που υπάρχει στο χώρο των μεγάλων επιχειρήσεων, όπου εκεί η εργοδοτική τρομοκρατία χτυπάει κόκκινο πολλές φορές. Μιλήσατε για τα μέτρα προστασίας που πρόκειται να λάβει η κυβέρνησή σας. Μιλήσατε για την νομοθεσία τη σχετική που θα φέρετε. Θα δούμε πότε θα τη φέρετε, πώς θα τη φέρετε. Μιλήσατε για τις εργολαβίες, οι οποίες βεβαίως ζουν και βασιλεύουν και επεκτείνονται μάλιστα, κυρία Υπουργέ, αξιοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο που εσείς συντηρείτε και εσείς εμπλουτίζετε. Μιλήσατε και για ένα πρόστιμο στην Τράπεζα Πειραιώς. Θα έλεγα ότι τέτοιου είδους πρόστιμο μάλλον χάδια είναι για τέτοιους μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς. Και έρχομαι τώρα στο κυρίως ζήτημα της ερώτησης, στο ζήτημα της συνδικαλιστικής δράσης. Εντάξει, την ημέρα εκείνη μπορεί να επιλύθηκε το ζήτημα, ωστόσο η ανακοίνωση αυτή, η προφορική ενημέρωση τέλος πάντων της διοίκησης της τράπεζας στους συνδικαλιστές δεν έχει αρθεί, εξακολουθεί να ισχύει. Βεβαίως το ζήτημα της συνδικαλιστικής δράσης θα το προασπιστούν πρώτα και κύρια οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και εδώ χρειάζονται βεβαίως και την δική σας στήριξη, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τη βρίσκουν και τόσο πολύ. Γιατί έχει αποδείξει και η δική σας κυβέρνηση ότι μπορεί μια χαρά να κλείνει τα μάτια όταν χιλιάδες, εκατοντάδες μάλλον και χιλιάδες μερικές φορές απολύσεις συμβαίνουν κάτω κυριολεκτικά από τα μάτια σας όταν κάποιοι εργαζόμενοι προσπαθούν να απεργήσουν παραδείγματος χάρη, αξιοποιώντας βεβαίως το νομοθετικό σας πλαίσιο. Όμως έρχομαι στο κυρίως ζήτημα που βάλαμε με την ερώτησή μας σχετικά με την όχι φημολογούμενη. Είναι σχεδόν βέβαιο, κυρία Υπουργέ, ότι θα προχωρήσει η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος. Και απορούμε πώς δεν το γνωρίζετε, γιατί και η δική σας κυβέρνηση το έχει συμφωνήσει στο τρίτο μνημόνιο, όπως το είχαν συμφωνήσει και οι προηγούμενες, στα προηγούμενα δύο, για να μεταφερθούν δηλαδή τα κόκκινα δάνεια στα φαντς, στα κοράκια. Είναι γραπτή δέσμευση της κυβέρνησης στους θεσμούς. Και όχι μόνο αυτό, είναι και απέτηση βεβαίως του συνδέσμου των βιομηχάνων, έτσι ώστε να φύγουν αυτά τα βαρύδια, όπως λένε, από τις τράπεζες, προκειμένου να μπορούν αυτές να δανειοδοτούν τους βιομηχανούς και τους μεγαλεμπόρους. Όχι τους μικρούς, οι οποίοι γονατίζονται από την φοροεπιδρομή και τον ανταγωνισμό τους με τους μεγάλους. Και μαζί βεβαίως με αυτά τα βαρύδια των κόκκινων δανείων που θέλουν να διώξουν οι τράπεζες, βρίσκουν ευκαιρία να απολύσουν, να απαλλαγούν, να πετάξουν από τη δουλειά χιλιάδες τραπεζοϋπάλληλους για να μειώσουν τα κόστη τους, είτε με την πρόσκαιρη μεταφορά των τραπεζοϋπαλλήλων σε φαντς ή σε διάφορες εργολαβικές εταιρείες που, όπως είπαμε, διατηρούνται και με την κυβέρνησή σας χωρίς εργασιακά δικαιώματα και με άμεση, πολύ άμεση προοπτική για τους περισσότερους στην απόλυσή τους. Απλώς η Τράπεζα Πειραιώς το ξεκινά πρώτη, το διαλαλεί πρώτη και το διαφημίζει μάλιστα και το καλλιεργεί στους χώρους δουλειάς. Συνολικά το θέμα αυτό είναι σοβαρό, γιατί σύμφωνα τέλος πάντων και με τα δημοσιεύματα γύρω από τη λεγόμενη αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος αφορά περί τους 10.000 τραπεζοϋπάλληλους. Απόδειξη λοιπόν ότι κανένα μνημόνιο δεν τέλειωσε, μια χαρά συνεχίζονται όλα, κανονικά και μάλιστα για μερικούς από τους εργαζόμενους, για τους περισσότερους γίνονται ακόμα πιο βάρβαρα, γίνονται διαρκείας. Τέλος, το θέμα δεν είναι άσχετο και με τους πληστηριασμούς που επίκυνται και με το ότι θα γενικευτούν οι εκβιασμοί και θα σφίξει έτσι κι αλλιώς ακόμα περισσότερο η θηλιά γύρω από τα λαϊκά σπίτια. Στο ζήτημα λοιπόν αυτό, και κλείνω κυρία Πρόεδρε, στο ζήτημα λοιπόν των επικείμενων απολύσεων χιλιάδων τραπεζοϋπαλλήλων, οι τράπεζες απλώς θα αξιοποιήσουν το δικό σας νομοθετικό πλαίσιο για να προχωρήσουν σε αυτές τις απολύσεις και έχετε πολύ μεγάλη πολιτική ευθύνη. Ευχαριστώ.